Οι πρώτες έντονες βροχές ξεκίνησαν και μας έκαναν την εμφάνισή τους και οι λακκούβες, οι οποίες ωστόσο, όπως τονίζει αρμόδιος αντιδήμαρχος, αφορούν στα έργα της ΔΕΙΑΚ και οι οποίες σύντομα θα αποκατασταθούν. Σε ό,τι αφορά στην ευθύνη του Δήμου, ήδη γίνεται η προμήθεια της ψυχρής ασφάλτου ώστε να αντιμετωπιστούν παρόμοια φαινόμενα. Ως προς τα μπαλώματα αυτά που λέτε, ίσως επηρεάζεται από κάποια σκαψίματα που έχει κάνει η ΔΕΙΑΚ και διορθώνει, να πούμε, κάποια σπασίματα του δικτύου ίδρυυσης, τα οποία έχουν καθυστερήσει να τα επισκευάσουν, να ρίξουν δηλαδή και τον τάπητα από πάνω λόγω φόρτου εργασίας. Τα παιδιά, επειδή έχουν καθημερινή επικοινωνία, έχουν πάρα πολλή δουλειά, τους παρουσιάστηκαν πάρα πολλά σπασίματα, ακόμη και προχθές τους είδα στη Χρύσα, είχαν σπάσιμο. Τώρα μόλις λασκάρουν λίγο, αυτά όλα τα μεγάλα τα μπαλώματα που λέτε, είναι δουλειά της ΔΕΙΑΚ να τα κλείσει, εκεί που έχουν ρίξει τώρα 3α για αυτά. Εμείς σαν Δήμος, εγκρίθηκε το κονδύλιο, γύρω στα 4.000 από ό,τι ξέρω, να πάρουμε την ψυχρή άσφαλτο, για να είμαστε έτοιμοι τώρα για τους χειμερινούς μήνες, όπου παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στον ασφαλτοτάπητα, να ανοίγουν κάποιες λακκούβες μικρές και τέτοια, να μπορούμε να τον κλείνουμε και να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Εκτιμώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημά μας θα είναι αν υπάρξει μεγάλη φθορά σε πολλά σημεία και δεν μας φτάσει το υλικό. Θα κάνουμε και μία προμήθεια με την ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Θα την προμηθευτείτε λοιπόν έγκαιρα, γιατί θυμάμαι ότι πέρσι υπήρχαν αρκετά προβλήματα λόγω του ότι δεν είχαμε προμηθευτεί έγκαιρα την ψυχρή άσφαλτο. Είχαμε προμηθευτεί, είχαμε και υπεραρκετή ψυχρή άσφαλτο, αλλά αν θυμάστε πέρσι είχαμε μία περίοδο από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα, είχαμε πάρα πολλές καταρακτώδεις βροχές, δεν προλαβαίναμε να μπαλώσουμε σημεία και ξανά άνοιγαν. Κάποια στιγμή μας είχε τελειώσει η ψυχρή άσφαλτος, παρόλο που ήταν υπερβολική σε ποσότητα για ένα χειμώνα, ήταν περισσότερη, αλλά το πρόβλημα ήταν οι καιρικές συνθήκες. Φέτος εκτιμώ, αν πάει έτσι ο καιρός, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με την προμήθεια που θα κάνουμε τώρα, γιατί θα γίνει απευθείας η προμήθεια. Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τουλάχιστον μέσα στους χειμερινούς μήνες. Το σίγουρο είναι πως δυστυχώς πολλοί δρόμοι της Ξάνθης κατά τη χειμερινή περίοδο γίνονται σχεδόν αδιάβατοι, αφού το οδόστρωμα είναι κατεστραμμένο, γεγονός που επιφέρει φθορά του οχήματος και ελοχεύει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.